Σταύρος Ιωαννίδης, πάμε στη Μέση Ανατολή. Φλέγεται ο Λίβανος, φλέγεται η Γάζα, βρίσκεται στο σημείο που έπεσαν ρουκέτες και βλέπουμε πίσω τις κορδέλες και συναδέλφους από πολλά μέσα. Σταύρο, που είστε ακριβώς και τι έχει γίνει, θύμισέ μας. Στην περιοχή Μαλότ, στο βόρειο Ισραήλ, πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, εδώ που πριν από λίγη ώρα, περίπου μία ώρα πριν, δέχτηκε η περιοχή ένα μπαράζ με 50 ρουκέτες από την Χεσμπολά, με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές να πέσουν στην περιοχή και ο απολογισμός προς το παρόν κάνει λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Μάλιστα, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούσε να φτάσει στο καταφύγιο για να προστατευτεί. Μόλις 20 μέτρα μακριά, χτυπήθηκε από τη ρουκέτα με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Και όπως μπορείτε να δείτε εδώ, βεβαίως ο στρατός και η αστυνομία έχουν αποκλείσει την περιοχή, διότι ακόμη διεξάγουν έρευνες προκειμένου να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν, τόσο από τα θράψματα της ρουκέτας, όσο βεβαίως και από τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα γύρω κτίρια. Να σας πω ότι εδώ είναι μια κοινότητα Δρούζων που βρίσκεται, όπως σας είπα, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Να δούμε λίγο πώς είναι αυτή η κοινότητα. Είναι εύκολο. Ναι, βεβαίως. Θα σας δείξουμε τώρα όσο μπορούμε γυρίσουμε την κάμερα, βεβαίως. Να αποκτήσετε μια εικόνα. Είναι σε ένα στενό δρόμο. Βλέπετε τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί. Είναι συγγενής του ανθρώπου, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ο οποίος είναι ένας κάτοικος εδώ του χωριού αυτού, σε ένα από τα γειτονικά σπίτια. Και όπως σας είπα, προσπαθούσε εκείνη την ώρα να τρέξει προς το καταφύγιο, όταν χτυπήθηκε απευθείας από τη ρουκέτα. Και σε διέκοψα την ώρα που έλεγες ότι είναι ένα χωριό Δρούζων. Εξήγησε το λίγο αυτό, έτσι να καταλάβουμε. Σωστά. Και την πληθυσμιακή σύνθεση και τις πολλές θρησκείες που τονίζουμε αυτό. Το τονίζουμε αυτό, διότι όπως γνωρίζουμε, στο βορρά, στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ δεν υπάρχουν μόνο εβραϊκές πόλεις, υπάρχουν και μικτές, υπάρχουν περιοχές όπου ζουν Δρούζοι, μουσουλμάνοι. Καταλαβαίνετε ότι ο πληθυσμός εδώ είναι μικτός και αυτό το τονίζουν κάθε φορά οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας όταν οι περιοχές αυτές δέχονται καταιγισμό από ρουκέτες, διότι μιλάμε για περιοχές όπου ζει άμαχος πληθυσμός. Πίσω μου βλέπετε ένα τζαμί, για παράδειγμα, το οποίο έχει υποστεί ζημιές από τη ρουκέτα που έπληξε την περιοχή πριν από λίγη ώρα. Μουσουλμάνων, έτσι. Από ρουκέτα μουσουλμανική. Σωστά, δέχτηκε το τέμενος αυτό ζημιά. Και πριν από κάποιους μήνες είχε πέσει σε ένα άλλο χωριό πιο πάνω, εκεί που είναι και το χειροτομικό κέντρο, στην παιδική χαρά που σκότωσαν 12 παιδιά. Ακριβώς. Πόσα ήταν, ναι, τα έρμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Και πολύ συχνά έχουμε, πρέπει να σας πω, ρουκέτες που πέφτουν και στη Δυτική Όχθη, σε χωριά όπου και εκεί καταλαβαίνετε ότι ο πληθυσμός είναι κυρίως αποτελείται από μουσουλμάνους. Οπότε αυτό που τονίζουν εδώ οι αρχές είναι ότι ρίχνουν αδιακρίτως, χωρίς να σημαδεύουν προφανώς στρατιωτικούς στόχους, αλλά πόλεις και χωριά. Και μάλιστα αυτή η επίθεση έγινε λίγα λεπτά αφότου ανακοινώθηκε πως πλέον ο νέος γενικός γραμματέας της Χεσμπολά είναι ο Κασάμ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό το χτύπημα. Με ρουκέτες, ο τον χαιρέτησε την ανάληψη. Με ένα μεγάλο μπαράζ. Πάντως επιβεβαιώνεται, Σταύρο μου, 50 ρουκέτες. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να πω ότι 50 ρουκέτες είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτιστούν όλες. Έχουμε δει ότι σε τέτοιες μεγάλες επιθέσεις πάντοτε κάποιες από αυτές θα είναι 5, θα είναι 10, θα περάσουν από την αεράμινα, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και προφανώς στα συστήματα προκαλείται κορεσμός και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλες επιθέσεις. Άρα είναι δεδομένο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν τραυματίες. Πολλές φορές όμως υπάρχουν και νεκροί, όπως σε αυτή την περίπτωση. Το ότι δεν υπάρχει πάντως, και επειδή ο Σταύρος είναι από πέρυσι τον Οκτώβριο στην περιοχή και το έχει δει όλο από την αρχή, το ότι δεν υπάρχει πια ασφαλές σημείο για να βρίσκεται κάποιος. Είναι μια πόλεμη ζώνη και το Ισραήλ. Μιλάμε για ρουκέτες είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Είναι γεγονός εδώ και πολλές εβδομάδες, την ώρα που στην Ντόχα εξακολουθεί να γίνεται προσπάθεια να βρεθεί λύση. Σταύρο, μοιάζει μακριά αυτή η λύση τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω αν φτάνει αυτή η ώρα. Προς το παρόν, ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως έχουν παραμείνει οι τεχνικές ομάδες και συζητούν. Ωστόσο, σε επίπεδο ανώτατο, όπως είχαμε τις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτές έχουν διακοπεί. Υπάρχουν στο τραπέζι ουσιαστικά δύο προτάσεις. Η μία είναι αυτή που κατέθεσε η Αίγυπτος για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση 4 ομήρων. Υπάρχει και η άλλη όμως πάνω στην οποία εργάζονται οι Αμερικανοί και οι Καταριανοί για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και βεβαίως μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Προς το παρόν όμως φαίνεται πως καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει κάνει κάποιο βήμα πίσω ώστε να φτάσουμε στη συμφωνία. Πόσες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το Ισραήλ, Σταύρο?
Είναι, σκεφτείτε ότι είναι λίγο μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Για να φανταστούμε πώς πέφτουν οι ουρκέτες και τι σημαίνει ακριβώς. Για να δούμε την έκταση. Απλώς σκεφτείτε επίσης, για να κλείσω με αυτό, παιδιά, ότι το συγκεκριμένο χωριό, η συγκεκριμένη πόλη δεν είναι μέσα στη στρατιωτική ζώνη. Δεν είναι μέσα στη ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μια πόλη που δεν έχει χρειαστεί να εκενωθεί, διότι δεν είχαν ποτέ μέχρι τώρα δεχτεί επιθέσεις. Αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, από όποια πλευρά και αν γίνονται αυτές οι επιθέσεις. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.